Σωτήρη, τελικά πού να αποδώσουμε αυτή την δυσκολία στη λήψη απόφασης από την Υπουργό? Οι καταγγελίες εναντίον του αξιωματικού της αστυνομίας έγιναν δημόσια και είναι πρωτόγνωρες. Διαμορφώθηκε μια άποψη στην κοινή γνώμη. Σημειώνουμε όμως ότι μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει μόνο τη μία πλευρά. Μπορεί τελικά να συμβαίνει κάτι άλλο? Μιχάλη, το γεγονός ότι τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως όλοι νομίζαμε ή όλοι κάζαμε σε σχέση με τις καταγγελίες, τις σοβαρότατες καταγγελίες της Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών, οδηγούν πλέον σε δύο λογικούς συνειρμούς. Ο πρώτος, ότι μπορεί τελικά τα πράγματα να μην είναι έτσι ή να μην έχουν την διάσταση που προσδόθηκε με την δημοσιοποίηση των καταγγελιών. Και ο δεύτερος, ότι κάποιοι ενδεχομένως να επιχειρούν να κουλώσουν την όλη υπόθεση. Και αρχίζω από το δεύτερο, για να πω ότι με δεδομένο τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, μας τα είπε και ο Στέλιος πλέον ότι έπιασε δουλειά, ο οποίος καλείται τάχιστα να διερευνήσει την υπόθεση, φαντάζει πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα σε τέτοιες εποχές όπου η κοινή γνώμη είναι πέραν από καχύποπτη σε θέματα συγκάλυψης, να κουκουλωθεί μια τέτοια υπόθεση. Σωτήρη, μείνει όμως και στο πρώτο. Με δεδομένο ότι σήμερα περίπου θεωρείται σίγουρο ότι θα τίθεται σε διαθεσιμότητα ο αξιωματικός της αστυνομίας, τι μπορεί να αλλάξει? Το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση επί τούτου, η αρμόδια υπουργός δήλωσε ότι θα εκδώσει ανακοίνωση ενδεχομένως και εντός της ημέρας, η οποία τελειώνει ημέρα, μας δημιουργεί άλλους συνειρμούς. Μπας και δεν είναι έτσι τα πράγματα, όπως αυτά εμφανίστηκαν και μέσα από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά και από τις δηλώσεις της ίδιας της κυρίας Αριστοτέλους. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν ξέρουμε? Διότι η διαδικασία της διαθεσιμότητας, την οποία φρονώ κακώς ζήτησε και η καταγγέλουσα, δεν είναι κάτι ασύνηθες, εφόσον αυτό δεν συνιστά καταδίκη του ελεγχομένου δημοσίου λειτουργού, δηλαδή αρκετή δημόσια λειτουργία, εφόσον υπάρχει στοιχειοθετημένη καταγγελία, τίθενται σε διαθεσιμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Στην προκειμένη περίπτωση, μήπως τελικά δεν δικαιολογείται η διαθεσιμότητα, είτε για διαδικαστικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους? Για παράδειγμα, εάν οι μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν είναι εντός των κεντρικών φυλακών, πώς μπορεί να τους επηρεάσει ο αξιωματικός της αστυνομίας? Λοιπόν, Σωτήρη, θεωρείς ότι υπάρχει και ευθύνη των μέσων ενημέρωσης για την διάσταση που πήρε το θέμα? Εν ολίγης, βιαστήκαμε? Το θέμα, όπως παρουσιάστηκε, ήταν αρκούντος σοβαρό από μόνο του, Μιχάλη. Και όταν η Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών έκανε λόγο από την πρώτη μέρα για σοβαρή υπόθεση διαφθοράς, όπως είπε, το θέμα δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να υποβαθμιστεί από τα μέσα. Όμως πολλές φορές είναι αλήθεια ότι και τα μέσα ενημέρωσης προτρέχουν των γεγονότων. Και όπως και στην προκειμένη τελικά, δεν θα πω τους διαψεύδουν, αλλά τα γεγονότα δεν τους επιβεβαιώνουν. Ενώ όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Ως εκ τούτου χρειάζεται προσοχή, κυρίως όταν διασύρονται άνθρωποι. Πάντως, ο Γενικός Εισαγγελέας που είδε τις καταγγελίες της κυρίας Αριστοτέλου προχώρησε στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή. Είναι σε εξέλιξη μια ποινική διαδικασία. Θα αναμένουμε το αποτέλεσμά της. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα.